Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι. Μαζί και πάλι η εκπομπή μας Μηνύματα Ορθοδοξίας. Και σήμερα θα απευθυνθούμε στους καλούς μικρούς μας φίλους. Χαίρομαι που αποκτούμε συνεχώς καινούριους φίλους. Το εύχομαι, το ελπίζω, διότι τα νέα παιδιά με τη φρεσκάδα που έχουν και με τον τρόπο που βλέπουν τα πράγματα και όπως μάθαμε και οι καθηγητές στα σχολεία και οι δασκάλοι λένε ότι τα παιδιά πιστεύουν στο Θεό. Τα παιδιά έχουν μια αγνή τάση να πιστεύουν στο Θεό. Και φυσικό είναι, γιατί ο Θεός τους βάζει αυτό μες στο μυαλουδάκι τους, όπως το βάζει και στους μεγάλους οι οποίοι δεν είναι άτακτοι. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν και σήμερα η εκπομπή θα αφιερωθεί στα παιδιά. Και όπως είπαμε παιδιά, μην νομίζετε ότι οι μεγάλοι θα φύγουν, γιατί κυνηγάνε τις εκπομπές τα παιδιά. Και έτσι θα έχουμε και αυτούς παρέα. Αλλά πάντως είναι special αφιερωμένοι, ειδικά αφιερωμένοι στους μικρούς μας φίλους. Και θα αρχίσουμε με ένα έτσι ανέκδοτο, ας το πούμε, αστείο ας το πούμε, όπου ο Τωτός κάνει ένα μικρό παρτάκι στο σπίτι του, μια γιορτούλα, και μαζευτήκανε τα παιδιά της ηλικίας του, αλλά τους πήρε κάπως η ώρα και ανησυχήσανε, διότι οι γονείς τους είχαν πει να πάνε νωρίς να γυρίσουν, να μην γυρίσουν πολύ αργά στο σπίτι, και βέβαια θέλουν να ακούσουν, ας πούμε, σαν καλά παιδιά, φρόνιμα παιδιά, παιδιά που δεν θέλουν να έχουν κακές σχέσεις με τους γονείς τους. Αφού οι γονείς αγαπάνε τα παιδιά και τα παιδιά ανταποκρίνονται με αγάπη και υπακοή στους γονείς, έτσι δεν είναι? Αυτά να μην είναι παράλογες οι απαιτήσεις, εν πάση περιπτώσει. Και του λένε, Μπόμπο, τι ώρα, Μπόμπο, τι ώρα είναι, διότι θέλουμε να δούμε την ώρα. Λέει, δεν έχω ρολόι, αλλά μην ανησυχείτε, θα μάθω εγώ την ώρα. Λέει, πώς θα τη μάθεις? Περιμένω να ακούσουν, ας πούμε, ότι θα πάρει το 141 που λέει την ώρα, κάτι. Αυτός λέει, όχι, λέει, εγώ μαθαίνω την ώρα με το βιολί μου. Με το βιολί σου μαθαίνεις την ώρα, περιμένετε, λέει. Ανοίγει την ντουλάπα, βγάζει το βιολί, το σιρτάρι, ανοίγει το παράθυρο, κάθεται έξω το παράθυρο και αρχίζει και παίζει. Δεν περνάει πολλή ώρα. Κάποιος γείτονας θύμωσε που ακούγονταν τόσο δυνατά το βιολί και του λέει, σταμάτα τέλος πάντων το βιολί, είναι μια μισή ώρα. Και έτσι, όταν τόσο έμαθε την ώρα, του λέει, παιδιά, η ώρα είναι μια μισή. Μας το πω, γείτονας. Και την έμαθε την ώρα με το βιολί του. Ξέρετε, αγαπητά παιδιά, στο Ευαγγέλιο, ο Ιωάννης, ο αγαπημένος μαθητός του Χριστού, αγαπημένος γιατί τον αγαπούσε και αυτός πιο πολύ από όλους, έτσι. Η αγάπη του Χριστού ήταν αποτέλεσμα της δικής του αγάπης. Όταν κάποιος μας αγαπάει και εμείς έχουμε φιλότιμο, να ανταποδίδουμε αυτή την αγάπη περισσότερο. Όταν μας κάνει κάποιο δώρο, του κάνουμε και εμείς δώρο. Και λοιπά. Δώρο λοιπόν είναι η αγάπη και ο αγαπόμενος και αυτός επιστρέφει το δώρο σε αυτόν που τον αγαπάει, που τον εσέβεται, που τον ακούει, που τον έχει για καλό του φίλο. Λέει λοιπόν στο Ευαγγέλιο ότι ο Χριστός μας είναι το φως του κόσμου. Είναι ο νοητός ήλιος. Πώς έχουμε τον ήλιο αυτόν που βλέπουμε και ο οποίος αυτός ήλιος μας θαμπώνει, όχι το πρωί μόλις βγαίνει και το απόγευμα μόλις δει, αλλά όταν βρίσκεται στη μέση της ημέρας δεν μπορούμε να τον κοιτάξουμε κατάματα. Μόνο ο αητός, λένε, από τα πουλιά, μπορεί και κοιτάζει τον ήλιο κατάματα, ακόμα και το μεσημέρι. Τόσο δυνατό, ισχυρό μάτι έχει ο αητός. Και γιατί έχει ισχυρό μάτι? Διότι ο καημένος πετάει πάρα πολύ ψηλά, του αρέσει εκεί, τα ύψη του αρέσουν του αητού, ποιος ξέρει για ποιο λόγο. Και από εκεί πέρα, αν δεν έβλεπε στη γη τίποτα κάτω, δεν θα μπορούσε να φάει, θα πέθαινε της πείνας. Του δώσε λοιπόν ο Θεός τόσο δυνατό μάτι του αητού, τόσο ώστε να μπορεί να βλέπει 5 και 7 χιλιόμετρα απόσταση. Δηλαδή, πώς να πούμε τώρα, από την Ομόνια μέχρι το Καλαμάκι. Από την Πάτρα μέχρι, όχι τόσο πολύ μέχρι τον Ψαθόπυργο, λίγο πιο πριν. Λοιπόν, τόσο πολύ μακριά βλέπει ο αητός. Και τι βλέπει? Τα φυδάκια που είναι κάτω, τις μικρές χελώνες που τις παίρνει και τις τρώει και ό,τι άλλο κυνηγάει ο αητός.
Λοιπόν, ο Χριστός λοιπόν είναι το φως του κόσμου. Και κάποιος λέει κάποτε, αγανάκτησε με κάποιον που μιλάει για τον Θεό και του λέει τέλος πάντων, πες μας, πού είναι αυτός ο Θεός, θέλουμε να τον δούμε. Και του λέει αυτός, θέλεις να δεις τον Θεό? Λοιπόν, ας κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα από αρχής και να συνεχίσουμε αμέσως σε λίγο. Φως του κόσμου. Και είχαμε πει ότι κάποιος ζήτησε από έναν άλλο να του δείξει πού είναι ο Θεός, πού είναι ο Χριστός, του είπε. Και εκείνος του λέει, έλα μια στιγμή έξω και θα στον δείξω. Του δείχνει λοιπόν τον ήλιο και του λέει, να, κοίταξε εκεί. Λέει, πού θες να κοιτάξεις τον ήλιο, θα στραβωθώ. Λέει, φίλε μου, δεν μπορείς να κοιτάξεις τον ήλιο γιατί θα στραβωθείς. Πόσο μάλλον αν κοιτάξεις προς το Θεό. Όχι θα στραβωθείς, θα καείς ολόκληρος. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο του εξήγησε με λίγα λόγια ότι εκείνο που έχει σημασία λοιπόν είναι η πίστη και όχι τόσο πολύ οι αποδείξεις της πίστεως. Και η αίσθηση αυτή που έχει η ψυχή μας ότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν και όχι μόνο αυτό αλλά μας αγαπάει και υπάρχει γύρω μας, κοντά μας και μέσα μας. Πουθενά δεν μπορούμε να πάμε στον κόσμο που να μην υπάρχει ο Θεός, παιδιά. Και στο βυθό της θαλάσσης να πάμε, ο Θεός είναι εκεί. Και στα σύννεφα να βγούμε, στους δορυφόρους να πάμε, ο Θεός είναι πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών. Και κάποτε λέει ένας μοναχός, ο οποίος ήταν και όμορφος και νέος, πήγε σε μια πολιτεία. Εκεί όμως τον συνάντησε μια γυναίκα η οποία ήταν γυναίκα ελαφρών ηθών, μια πόρνη γυναίκα. Και του λέει, εσύ μοναχέ είσαι πολύ όμορφος και θα ήθελα να κοιμηθούμε μαζί. Ο μοναχός λέει, ναι, με τα χαράς, αλλά κοίταξε, δεν θα πάμε στο σπίτι σου, ούτε στο σπίτι το δικό μου. Θα πάμε έξω στην πλατεία του χωριού. Αυτή τα χάσε και λέει, μα τι είναι αυτά που λες, εκεί στην πλατεία είναι όλος ο κόσμος. Λέει ο μοναχός, τον κόσμο τον εφοβάσαι και τον ντρέπεσαι. Το Θεό που είναι πανταχού παρόν και μας κοιτάει όλη την ώρα, δεν τον ντρέπεσαι. Και τότε αυτή έσκυψε το κεφάλι κάτω, άρχισε να κλαίει, μετενόησε και έγινε μια πιστή, καλή χριστιανή. Μάλιστα μερικοί λένε ότι έγινε και Αγία αυτή η γυναίκα. Είναι η ιστορία δηλαδή μια σπόρνηση η οποία έγινε μετά Αγία. Κάπως όπως ήταν και η Αγία Μαρία η Αιγυπτία, η οποία μετενόησε γιατί δεν μπορούσε να μπει μέσα στην εκκλησία. Μια ώρα τη δύναμη την τράβαγε έξω από την εκκλησία με τόση δύναμη που δεν μπορούσε να κάνει ούτε ένα βήμα. Έχετε δει ότι αφυσάει πάρα πολύ δυνατός βοριάς, πολύ δυνατός βοριάς που δεν μπορεί κανείς να προχωρήσει με δύναμη και πρέπει να σκύψει, να μικρύνει έτσι το σώμα του, να το κάνει πιο μικρό για να μπορέσει να μην τον πάρει ο αέρας προς τα πίσω. Ακριβώς λοιπόν έτσι ήταν και σε αυτή την περίπτωση. Αυτή η δύναμη που κράτησε και τότε κατάλαβε και είπε «Θεέ μου, λέει, τι κακό έχω κάνει» και άκουσε, λένε, τη φωνή της Παναγίας να της μιλάει και της λέει «Δεν θα μπεις μέσα στο ναό εάν δεν μετανοήσεις». Και τότε με δάκρυα γονατιστή μετανόησε, μπήκε μέσα και σώθηκε. Λοιπόν, ο Θεός πάντοτε μας κοιτάει και μας ευνοεί και προσπαθεί να μας φέρει, μας χτυπάει το πορτάκι της καρδιάς μας, παιδιά, και μας θέλει πίσω, μας θέλει κοντά του, να μην πηγαίνουμε προς τον σατανά και προς τον κόσμο, ο οποίος κόσμος δεν θέλει το Θεό, προς τον μακρεάν του Θεού κόσμο. Αυτό εννοούμε κόσμο, εκείνους οι οποίοι δεν είναι άνθρωποι της Εκκλησίας, δεν αγαπάνε τον Χριστό, δεν εκκλησιάζονται, δεν. Να μην τα ξαναλέμε, τα έχουμε πει. Και τώρα θα πούμε μια μικρή ιστορία για την Άννα, η οποία θα πήγαινε στην Αίγινα. Η Άννα λοιπόν που θα πήγαινε στην Αίγινα έτυχε να είναι
εποχή ανομβρίας. Ήταν εποχή λοιπόν ανομβρίας. Τι θα πει ανομβρία, παιδιά? Πώς? Ανομβρία. Θα πει ότι δεν έχει όμβρους. Και όμβρος τι θα πει? Όμβρος θα πει βροχή. Λέμε Σεπτέμβρης 7 όμβρους. Οκτώβρης 8 βροχές. Οκτώβριος. Και λοιπά. Λοιπόν, δεν είχε βρέξει για 3 μήνες, 4 μήνες. Σχεδόν έφευγε ο χειμώνας και βροχή δεν υπήρχε. Και τότε άρχισαν οι γεωργοί να κλαίνε και να ανησυχούν και να παρακαλάνε με δάκρυα το Θεό να μην καταστραφεί η εισοδιά τους, γιατί τότε στα παλιά χρόνια ήταν και πιο φτωχοί οι άνθρωποι. Τι περιμένανε? Να βγάλουν λίγο στάρι, μερικά τσουβάλια στάρι να κρατήσουν για την οικογένειά τους, να τρώει η οικογένειά τους και λίγα ακόμα για τους άλλους. Και για να τα πουλήσουν να βγάζουν λίγα χρήματα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η καταστροφή εκείνη θα ήταν μεγάλη αν δεν έβρεχε εκείνον τον καιρό. Επάνω στην Αίγινα ήταν ο Άγιος Νεκτάριος. Ακόμα ο κόσμος δεν ήξερε ότι είναι Άγιος, γιατί ο Άγιος Νεκτάριος μετά το θάνατό του αγιοποιήθηκε επειδή έκανε πάρα πολλά θαύματα. Σε χιλιάδες ανθρώπους έκανε θαύματα. Χιλιάδες άνθρωποι τον είδαν να τους βοηθάει, είτε στον ύπνο τους, είτε στο ξύπνιο τους, είτε μέσα στα νοσοκομεία. Θα τα πούμε και άλλη φορά. Δεν έβρεχε λοιπόν εκείνη την εποχή. Ξεκίνησαν λοιπόν όλοι με τον Δήμαρχο, τον νοματάρχη που υπήρχε τότε και όλους τους επισήμους να πάνε να παρακαλέσουν πάνω στον Άγιο Νεκτάριο, στο μοναστήρι, να κάνουν λιτανία για να βρέξει. Η κοπελίτσα αυτή που σας έλεγα, η Άννα, κράτηγε μαζί της την ομπρέλα της. Διότι σου λέει, αφού θα βρέξει, πρέπει να πάρω ομπρέλα, πώς θα γυρίσουμε πίσω. Την κράτηγε λοιπόν στο χέρι της την ομπρέλα το κοριτσάκι και πήγαινε μαζί με τη μαμά του και με τα αδέρφια του να προσευχηθούν. Κάποιος από δίπλα που περπάταγε κι αυτός, δεν μου λέει, λέει, μητρούλα εσύ, γιατί πήρες την ομπρέλα αφού έχει ήλιο, τι να την κάνεις την ομπρέλα? Και το κοριτσάκι γύρισε και του είπε, μα κύριε, εμείς πάμε για να προσευχηθούμε και θα βρέξει. Γι' αυτό πήρα την ομπρέλα. Δηλαδή το κοριτσάκι, η Ανούλα, είχε μεγάλη πίστη στο Θεό ότι θα ακούσει ο Θεός την προσευχή της και ότι θα βρέξει στο νησί και πράγματι έτσι έγινε. Μετά τη λιτανία άρχισε να βρέχει καταρακτοδός. Τόσο πολύ που κινδυνέψανε μερικοί να πάνε σπίτι τους από την πολλή βροχή. Κοντεύαν τους παρασύρει, όπως ξέρετε, αυτά τα ριάκια που καμιά φορά που παρασύρουν και βλέπετε με στην τηλεόραση πολλές φορές τους ανθρώπους, τους καημένους που χάνουν και τα σπίτια τους, χάνουν τα κρεβάτια τους, χάνουν τα έπιπλά τους και καμιά φορά τα αυτοκίνητά τους και ακόμα και τη ζωή τους μερικοί αν δεν προσέχουν. Έτσι λοιπόν, από τα πολύ μικρά παιδιά μαθαίνουμε την πίστη και την αγάπη, γιατί τα παιδιά είναι άγγελοι που τα φέρνει ο Θεός εδώ πέρα για να μας διδάξουν ορισμένα πράγματα. Και εμείς τους διδάσκουμε άλλα πράγματα, αλλά και αυτά μας διδάσκουν τι? Την υπομονή, την αγάπη, τη χαρά. Ο Θεός θέλει να χαιρόμαστε. Διότι πάντοτε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός έλεγε στους μαθητές τους, χαίρετε. Τι θα πει χαίρετε? Να χαιρόμαστε. Να είμαστε χαρούμενοι μέσα μας. Όχι τόσο πολύ να χοροπηδάμε και να γελάμε άταχτα, όχι. Αλλά να έχουμε μέσα μας αυτή τη χαρά που μας δίνει η πίστη στον Χριστό, μας δίνει η αγάπη του Θεού. Όταν ξέρουμε ότι ο Θεός μας αγαπάει, γιατί να φοβόμαστε και να είμαστε κατσούφιδες? Έτσι δεν είναι, παιδιά? Καλά το λέω? Λοιπόν, τώρα θα σας πω μια άλλη ιστορία με τον Άγιο Αυγουστίνο. Ο Άγιος Αυγουστίνος αυτός ήταν στην Ιταλία. Ακόμα δεν είχαν γίνει ο Πάπας ακόμα. Όλοι είμαστε ένα. Και η Ρώμη και η Κωνσταντινούπολη και όλες οι εκκλησίες μέχρι το 10ο αιώνα, μέχρι το 1000 δηλαδή, 1050 μετά Χριστόν, όλοι είχαμε την ίδια πίστη. Μετά άλλαξαν εκείνοι και είπαν θα πάρουμε εμείς μια άλλη πίστη και έκαναν αυτό το σχίσμα που λέμε μεταξύ των εκκλησιών. Σε εκείνη λοιπόν την εποχή, ένας άνθρωπος ο οποίος είχε πάρα πολύ μεγάλη μαθηματικό μυαλό ήταν αυτός, τετράγωνο μυαλό, παιδιά.
ήταν τόσο έξυπνος αυτός ο άνθρωπος που μπορούσε να λύνει τρία προβλήματα γεωμετρίας μαζί. Μπορούσε να μιλάει με δύο-τρεις διαφορετικούς μαθηματικούς και να τους εξηγεί στον καθένα διαφορετικά. Μπορούσε να παίζει με τρεις ανθρώπους σκάκι. Ξέρετε τι είναι το σκάκι, αλλά δεν το ξέρετε, το μάθετε. Λοιπόν, και τι έκανε. Προσπαθούσε, λέει, με γεωμετρικούς τύπους, αυτά που λέμε α, β, γ, θα τα μάθετε αργότερα στο σχολείο, οι μεγαλύτεροι εσείς τα ξέρετε, το τετράγωνο κλπ. Η τρίτη δύναμη, η υποτείνουσα, έννοιες αυτές μαθηματικές, οι συμμυγείς αριθμοί, τα πολυόνυμα κλπ. Κλπ, κλπ. Οι γεωμετρικοί τόποι, θυμάστε τους γεωμετρικούς τόπους, οι μεγαλύτεροι. Είναι ένα σημείο, λέει, που απέχει ίσα από την περιφέρεια. Κάπως έτσι. Προσπαθούσε λοιπόν να ορίσει με μαθηματικούς τύπους αυτός το Θεό. Πράγμα λιγάκι παράλογο. Αλλά αυτοί οι μαθηματικοί είναι και περίεργοι άνθρωποι, ξέρετε. Κοιτάζουν με τηλεσκόπια τον ουρανό, λένε η αποστάση του τάδε αστέρος από εκείνο είναι τόσα χρόνια. Ταξιδεύει το φως, θα πάει από εδώ μέχρι εκεί. Χρόνια να ταξιδεύει το φως. Το φως ταξιδεύει αστραπιαία. Όπως η αστραπή φαίνεται παντού. Κάνει μια τσαφ και βλέπεις όλο γύρω-γύρω από την Ανατολή μέχρι τη Δύση φαίνεται αμέσως η αστραπή. Φανταστείτε λοιπόν πόσο απέχουν τα άστρα αυτά, οι τεράστιες αυτές σφαίρες μέσα στο σύμπαν που τις έχει ο Θεός να κινούνται με μαθηματική ακρίβεια όπως τα ρολόγια και να μην τρακάρουν ποτέ μεταξύ τους. Αυτές λοιπόν οι σφαίρες απέχουν χιλιάδες, εκατοντάδες έτη φωτός η μία από την άλλη. Τόσο μεγάλο και αχανές είναι το σύμπαν. Αυτοί λοιπόν οι περίεργοι άνθρωποι οι μαθηματικοί που κάθονται όλη μέρα με τα χαρτιά τους εκεί και όπως ο Αϊνστάιν έχουν κάτι γυαλιά και κάτι μεγάλα μαλλιά πίσω-πίσω για να κοιτάνε με τα γυαλιά τους τους τύπους αυτούς τους μαθηματικούς, τι έγινε. Κάθισε λοιπόν ένα μήνα και δώσ' του, είχε πάρει πάρα πολλά χαρτιά μαζί του και στυλό μαζί του πολλά, γιατί τα τελείωνε γρήγορα και προσπαθούσε να βρει τι ο Θεός με τον γεωμετρικό τόπο του Θεού λέει. Αυτός σιγά σιγά ο φκαράς άρχισε να χλωμιάζει γιατί ξέχναγε να φάει, άρχισε να του πονάνε τα μάτια γιατί είχε αϊπνίες, άρχισε να βουίζει το κεφάλι του σαν να έχει μέσα μέλισσες και σφίγγες. Τα αυτιά του βουίζανε, τα μάτια του πονάγανε, αλλά εκεί προσπαθούσε σιγά μήπως βρει το Θεό με το μαθηματικό τύπο. Αλλά μια μέρα, όπως ξύπνησε το πρωί για να πιάσει πάλι τα μαθηματικά, βλέπει έξω από την καλύβα του, γιατί ήταν κάπου μακριά σε μια ερημιά, σε μια παραλία. Εκεί είχε πάει να απομονωθεί για να βρει, όπως είπαμε, αυτό το πράγμα. Βλέπει ένα μικρό παιδάκι, πάρα πολύ μικρό, 2-3 χρονών. Και με ένα κουβαδάκι κουβάλαγε νερό από τη θάλασσα μέσα σε μια αλακούβα. Μπα, λέει, περίεργο πράγμα, μόνο του ένα παιδάκι εδώ. Τα σπίτια απέχουν 2 και 3 χιλιόμετρα και 4. Πώς βρέθηκε αυτό εδώ πέρα. Πάει κοντά, του λέει παιδάκι μου, τι κάνεις εδώ. Λέει, να δεν βλέπεις, λέει, τι κάνω. Λέει, όχι, δεν βλέπω. Λέει, παίρνω νερό από τον ωκεανό, τον βάζω μέσα σε αυτή την τρύπα. Γιατί το κάνεις αυτό, λέει. Διότι, λέει, θέλω να αδειάσω όλο τον ωκεανό σε τούτη την τρύπα. Γέλασε λοιπόν κι αυτός και λέει, μα είναι δυνατόν, παιδάκι μου, να κάνεις αυτό το πράγμα. Να πάρεις όλο αυτόν τον ωκεανό με το κουβαδάκι σου σιγά σιγά και να τον εβάλεις μέσα σε αυτή την τρύπα. Και του λέει και το παιδάκι λοιπόν, εσύ όμως, του λέει, πώς προσπαθείς να βάλεις μέσα στο μυαλουδάκι σου ολόκληρο το Θεό. Μπορείς εσύ να βάλεις μέσα στο μυαλό σου το Θεό. Και έτσι λοιπόν τον αποστόμωσε. Αλλά όταν γύρισε να κοιτάξει τον ωκεανό, το κουβαδάκι και το παιδάκι, σε μια στιγμή το παιδάκι έγινε άφαντο. Εξαφανίστηκε το παιδάκι. Και τότε κατάλαβε ότι του έστειλε ο Θεός ένα μήνυμα με έναν άγγελό του να σταματήσει να κάνει αυτά τα πράγματα, να προσπαθεί με γεωμετρικά σχήματα να μάθει την ουσία και να περιγράψει το Θεό. Ο Θεός είναι απερίγραπτος, αδιανόητος, παν υπερτέλειος. Δεν χωράει στον ανθρώπου τη διάνοια. Ο άνθρωπος είναι ατελής για να μπορέσει να βάλει μέσα στο μυαλό του το Θεό. Τι μπορεί να βάλει για το Θεό, αντί για το Θεό ολόκληρο, ο άνθρωπος μπορεί να χωρέσει λίγα πράγματα στη σκέψη του και πολλά στην καρδιά του. Να βάλει λοιπόν την αγάπη του Θεού μέσα του
που είναι ο ίδιος ο Θεός, την αγάπη προς τον πλησίον του άνθρωπου, που είναι πάλι ο ίδιος ο Θεός. Γιατί ο Χριστός μας είπε ότι όταν κάνετε ένα καλό και στον τελευταίο άνθρωπο, το κάνετε σε μένα τον ίδιο. Άρα λοιπόν μέσα στον τελευταίο ζητιάνο βρίσκεται ο Θεός εκεί. Γιατί? Για να μας δείξει να αγαπάμε τους ανθρώπους πολύ όπως ο Θεός αγαπάει εμάς. Πάει λοιπόν και ιστορία με τον Αυγουστίνο. Και τώρα θα σας πω μια ιστορία πραγματική. Όχι πως δεν ήταν και άλλες πραγματικές, αλλά αυτή είναι πιο πραγματική από τις πραγματικές. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία με τα φίδια. Α, ας μην σας πω αυτή την ιστορία. Θα την πούμε. Καλά, θα την πούμε. Λοιπόν, είναι δύο ιστοριούλες με τα φίδια. Στα Ψαρά κάποτε λέει. Είναι ένα νησί στον Ψαρών, την ολόμαυρη ράχη που λέει και ο ποιητής, ο Διονύσιος Σολωμός. Ποιος είναι ο εθνικός μας ποιητής? Ο Διονύσιος ο Σολωμός. Γράφει λοιπόν ένα ωραίο ποίημα για τα παλικάρια που πολέμησαν για την νίκη και στεφανώθηκαν στον Ψαρών την καμένη ράχη. Λοιπόν, εκεί λοιπόν στα Ψαρά κάποτε υπήρχε ένα μέρος όπου βγήκαν πολλά φιδάκια, πάρα πολλά φιδάκια. Τόσα πολλά που ανέβαιναν παντού. Δυστυχώς λοιπόν ένα από αυτά τα φιδάκια το βρήκε και ο παπάς μέσα στο Άγιο Δισκοπότηρο. Πω πω, τι να κάνει ο καημένος ο παπάς. Καλύτερα να πάθαινε οποιαδήποτε άλλη συμφορά παρά αυτήν. Γιατί? Διότι παιδιά μου, ο παπάς, ο κάθε παπάς, είναι υπεύθυνος, ο ιερέας να τον λέμε. Ο ιερέας, ο παπάς που λένε στις επαρχίες, είναι υπεύθυνος στο να μην χυθεί ούτε ένα μικρό, μια μικρή σταγονίτσα από την Αγία Κοινωνία, διότι είναι μεγάλη αμαρτία αυτή, επειδή η Αγία Κοινωνία είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού μας. Και πρέπει πάση στη θυσία να μην στάξει πουθενά. Γι' αυτό έχουμε και το μάκτρο, εκείνο το κόκκινο πανί. Μόλις κοινωνάμε, αμέσως κάνουμε έτσι, μην τυχόν υπάρχει έξω από το στόμα μας μια μικρή σταγονίτσα. Όταν είδε λοιπόν μέσα στο ποτήρι της Αγίας Κοινωνίας εκείνο το μικρό φιδάκι ο παπάς, δεν μπορούσε τίποτα άλλο να κάνει, παιδιά μου, παρά να το καταπιεί. Και πώς θα το καταπιεί ο δόλιος? Έκανε το σταυρό του, γονάτισε, ζήτησε τη βοήθεια του Χριστού και άρχισε να πίνει το άγιο ποτήριο. Από εδώ σε έχω το φιδάκι, από εκεί σε έχω. Τα κατάφερε με χίλια ζόρια να το καταπιεί. Μέχρι να πάει κάτω, είχε υδρώσει. Κόντευε να λιποθυμήσει ο παππούλης από την αγωνία του και από αυτά που του έκανε το φιδάκι. Και όταν λέει το κατάπιε και πήγε κάτω στο στομάχι του, και εκεί θα πέθαινε βέβαια, γιατί στο στομάχι του ο άνθρωπος όλα, βγάζει το γαστρικό υγρό το στομάχι, τα σκοτώνει όλα. Αλλά τόσο πολύ αγανάκτησε ο παππούλης που είπε: Χριστέ μου, να τα καταραστούμε αυτά τα φίδια, να μην ξανάρθουν εδώ ποτέ. Και ξέρετε ότι από τότε στα Ψαρά, σε εκείνη τουλάχιστον την περιοχή, δεν ξέρω σαν όλα τα Ψαρά, δεν ξαναφάνηκε ποτέ φιδάκι. Αυτά βγαίνανε στη σεζόν, πως βγαίνουν και τα λουλούδια, πως βγαίνουν και τα χόρτα κλπ. Ήταν εποχιακά τα φιδάκια αυτά, αλλά από τότε δεν ξαναφάνηκαν. Και τώρα τι κάνουν? Παίρνουν λίγο χώμα από εκείνη την περιοχή και την πάνε σε περιοχές της Ελλάδος ή του κόσμου που, δεν έχει, που έχει φίδια και θέλουν να τα εξολοθρέψουν. Φαίνεται όμως ότι δεν το ξέρανε κάποιοι από την Κύπρο, αδερφοί μας Κύπροι. Γιατί? Γιατί σε ένα μοναστήρι έξω από τον Κάβο Γάτα υπάρχει ένα μοναστήρι. Και όταν λοιπόν περιδιαβαίνει εκεί η βενζίνα, το βενζινόπλιο, το καραβάκι το μικρό με τους λίγους επισκέπτες, για να περάσουν αυτόν τον κάβο από εκεί και να γυρίσουν, γιατί κάβος θα πει μια μικρή Χερσόνησος, έτσι. Και όταν γυρίζουν λοιπόν, λέει ο Βαρκάρης, παιδιά ξέρετε αυτός ο κάβος πώς λέγεται? Πώς λέγεται, λένε οι άλλοι? Λέγεται κάβος Γάτα. Λέει σοβαρά ένας που μου το διηγήθηκε αυτό, γιατί τον λένε αυτόν τον κάβο έτσι, κάβος Γάτα? Λέει παιδιά, τον λένε κάβος Γάτα αυτό τον κάβο, αυτό το μέρος εδώ, τη μύτη αυτή, όπως λέμε κάβο Ντόρο, ε, να, τώρα το βρήκαμε. Διότι από εδώ, λέει, έτυχε μια φορά η εξής ιστορία.
Έγινε ανομβρία. Τι λέγαμε για την ανομβρία, θυμάστε, ότι δεν έβρεχε. Λοιπόν, και μεγάλη ανομβρία, πάρα πολύ μεγάλη. 2 χρόνια είχε να στάξει ο ουρανός στα γόνα. Ξεράθηκαν τα πάντα και δεν φτάνει αυτό, αλλά αυξήθηκαν τα φίδια. Τα φίδια, να ξέρετε, αυξάνονται στην ανομβρία. Γι' αυτό πηγαίνουν σε έρημους τόπους που δεν έχει νερό τα φίδια. Και στις ερήμους και εκεί που έχει άμμο πάνε τα φίδια. Ξέρουν όμως αυτά, τρώνε σκουλίκια, τρώνε αυτά και επιβιώνουν. Γιατί και μέσα στην έρημο υπάρχουν πολλά, πολλά, πολλά ζωάκια που δεν φαίνονται. Σαν λιγκάρια, ακρίδες, πολλά, πολλά, πολλά πράγματα. Και μερικά είναι χωμένα μέσα στην άμμο που κάνει πιο πολύ υγρασία εκεί πέρα και μένουν εκεί. Αλλά τώρα να ξεγυρίσουμε πάλι στον κάβο γάτα. Γιατί λοιπόν ονομάστηκε, λέει, κάβος γάτα. Ακούστε, λέει, παιδιά. Βγήκαν λοιπόν εκείνα τα φίδια, τα οποία ήταν χοντρά, λέει, σαν το ποδάρι του ανθρώπου. Πόσο χοντρά. Βρε τι να κάνουμε, λέγανε οι μοναχοί, και ήταν πολύ στεναχωρημένοι. Βρε τι να κάνουμε. Όπου ο Θεός τους φώτισε και βρήκανε μια λύση. Λέει, παιδιά, τα φίδια τα κυνηγάνε και τα εξολοθρεύουν οι γάτες. Θα πάρουμε λοιπόν πολλές γάτες και θα σωθούμε από τα φίδια. Αυτό και κάνανε λοιπόν. Παραγγείλανε σε ένα μέρος που είχε πολλές γάτες και τους είπανε να μας στείλετε γάτες. Τους στείλανε λοιπόν 1000 γάτες. Τις είχαν λοιπόν στο μοναστήρι τις γάτες. Όλη την ημέρα οι γάτες μένανε στο μοναστήρι. Τις ταΐζανε εκεί λίγο, όχι πάρα πολύ. Και θα σας πω γιατί. Γιατί πρέπει να φάνε και τα φίδια, έτσι. Και το βράδυ λοιπόν χτυπάγανε το ταγίνι. Ξέρετε τι είναι το ταγίνι? Το ξέρετε, εδώ ξέρετε. Καλά. Ταγίνι είναι εκείνο το ξύλο που χτυπάνε οι μοναχοί, που κάνει έτσι. Κάπως έτσι κάνει το ξύλο εκείνο. Δεν μπορεί να το κάνουμε το ίδιο, αλλά θα έχετε ακούσει. Έχουν το σήμαντρο λοιπόν, είναι το ταγίνι. Και με αυτό, παιδιά, το σήμαντρο χτυπούσαν το βράδυ και καταλάβαιναν οι γάτες το σύνθημα και εξορμούσαν οι γάτες από το μοναστήρι και πήγαιναν στις ερημιές και αρχίζαν την πάλι με τα φίδια. Γάτες από εδώ, φίδια από εκεί, γινότανε πανζουρλισμός, γινόταν εκείνη την ώρα. Μέσα στη νύχτα, κάτω από το φεγγάρι, γινόταν μια μάχη μεταξύ των φιδιών και της γάτας. Έχετε δει ποτέ μάχη γάτα με φίδι? Α, εγώ έχω δει. Θα σας πω πως είναι λίγο. Λοιπόν, η γάτα δεν αρωμάει αμέσως πάνω στο φίδι, γιατί το φίδι σηκώνει το όρθιο και φοβάται η γάτα. Και όπως το δρομεί λιγάκι πίσω η γάτα και κάθεται εκεί και το κοιτάει στα μάτια το φίδι. Να δει τι θα κάνει αν γυρίσει έτσι πίσω την πλάτη του να το ορμήσει και να το πιάσει. Το φίδι λοιπόν φοβάται τόσο πολύ όταν βλέπει τη γάτα μπροστά του που αρχίζει και σφυρίζει. Γιατί εγώ μια φορά ήμουν σε ένα νησί, μάλιστα έκανα ποδήλατο εκείνη την ώρα, ήταν απογευματάκι, παλιά χρόνια. Και άκουσα ένα κοντά μου. Άλλο θα είναι καμιά σωλήνα που φέρνει το νερό. Ξέρετε, καμιά φορά αν λασκάρει λίγο η σωλήνα ή σπάσει σε ένα σημείο, βγαίνει το νερό και κάνει αυτό το πράγμα. Αλλά δεν έβλεπα καμιά σωλήνα εκεί. Τι να είναι, τι να είναι. Πλησίασα, ήταν σούρουπο. Μόλις έφευγε ο ήλιος δηλαδή, που μόλις άρχισε να σκοτεινιάζει. Και βλέπω ένα μικρό, μικρό γατάκι, τόσο γατάκι. Θα ήταν ενός 2 μηνών το πολύ. Και απέναντί του είχε ένα φίδι, όχι πολύ μεγάλο, κάπου έτσι, τόσο περίπου. Το φίδι λοιπόν είχε σηκωθεί όρθιο και σφύριζε για να φοβήσει τη γάτα. Αλλά η γάτα, παρόλο που ήταν μικρή, ήταν φοβερή και τρομερή. Του ρίχνε κάτι, χτυπήματα του φιδιού, δεξιά-αριστερά και το είχε ζαλίσει το φίδι. Το φίδι όμως δεν μπορούσε να χτυπήσει τη γάτα. Θέλησε, επειδή είχε αυτό το μαλλί επάνω της η γάτα και δεν μπορεί να μπήξει το δόντι του το φίδι για να αφήσει το κεντρί του, το δηλητήριό του, θέλησε ότι είναι πιο γρήγορη η γάτα από το φίδι. Μάλλον αυτό θα συμβαίνει. Δεν μπορεί να τη χτυπήσει τη γάτα το φίδι. Και είδα λοιπόν αυτόν τον αγώνα εγώ από κοντά της γάτας με το φίδι, που ήταν συναρπαστικός. Ίσως βέβαια το έχουμε δει κάποιοι στην τηλεόραση, γιατί βάζει στην τηλεόραση την υφίτσα μαζί με το φίδι. Αλλά και η γάτα δεν πάει πίσω. Η νυφίτσα πάντα σκοτώνει το φίδι. Όσο και αν είναι και διπλάσιο και τριπλάσιο από την νυφίτσα, η νυφίτσα είναι πιο έξυπνη από το φίδι και πιο γρήγορη. 3 κινήσεις κάνει η νυφίτσα, 1 κάνει το φίδι.
Και έτσι λοιπόν μετά, αφού το ζαλίσει το φίδι και το τρελάνει και το κουράσει, το δαγκώνει στο λαιμό και το πνίγει η νυφίτσα. Βγαίνανε λοιπόν οι γάτες τη νύχτα και γινόταν εκεί χαμός. Μάχες ολόκληρες. Μα γινότανε κάθε βράδυ το ίδιο. Επί πολλούς μήνες, ένας χρόνος χρειάστηκε, παιδιά, για να ξεκαθαρίσουν εκείνα τα φίδια τα οποία είχαν πολλαπλασιαστεί και είχαν γίνει χιλιάδες, μιλιούνια τα φίδια αυτά. Λοιπόν, αλλά και οι γάτες φουκαριάρες, λέει ο Βαρκάρης, άμα τις έβλεπες ήταν αξιολείπητες. Γιατί, αδερφέ, λέει? Διότι, λέει, από τα φίδια, από τις πολύ ωραίες μάχες, άλλη είχε χάσει το μάτι της, άλλη κούτσενε και είχε χάσει το πόδι της, το είχε φάει το φίδι, άλλη της κρεμόταν από εδώ η προβιά, άλλη ήταν αναμαλιασμένη, τα μαλλιά της είχαν φύγει από το κεφάλι. Πάθανε μεγάλες ζημιές λοιπόν. Αλλά καταφέραν οι γάτες ένα χρόνο και τα εξοντώσανε τα φίδια. Τέρμα τα φίδια, δεν υπήρχε ούτε ένα στην περιοχή. Τα φάγανε όλα τα φίδια. Αλλά και μερικές από αυτές τις κακομοίρες ψοφίσανε, διότι τι να σου κάνει. Τόσο δηλητήριο που έχει το φίδι, άντε φάει ένα φίδι σήμερα, άλλο φίδι αύριο, μεθαύριο και άλλο φίδι, πόσα να φας, αδερφέ? Και αυτές πάθανε μεγάλη ζημιά οι γάτες. Πάντως νικήσανε στη μάχη με τα φίδια. Τώρα λοιπόν θα σας πω μια άλλη ιστορία, μια και σήμερα είναι οι ιστορίες. Είναι η ώρα των παιδιών. Που λέει πως αληθινή ιστορία, από τις συνηθισμένες, δεν είναι τίποτα το σπουδαίο, αλλά πρέπει να ακούμε ορισμένα πράγματα για να μαθαίνουμε και για την ορθοδοξία μας και για το πόσοι άνθρωποι υπάρχουν που πιστεύουν έτσι και είναι αφανείς άνθρωποι και είναι σπουδαίοι άνθρωποι, αλλά ο κόσμος θεωρεί μικρούς και όμως αυτοί είναι πολύ μεγάλοι αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, κάπου σε ένα μέρος, λέει, ήταν μια παρέα με νεαρά παιδιά, τα οποία τρώγανε και γελάγανε και περνάγανε καλά η παρέα τους, οι παρέες των νεαρών, ξέρετε. Αλλά δίπλα ήταν και ένα γεροντάκι, αγρότης ο καημένος, ο οποίος είχε τελειώσει από τη δουλειά του, κατάκοπος. Και έτρωγε και αυτό το φαγάκι του δίπλα στα παιδιά. Όταν του φέρα το φαΐ, λοιπόν, έκατσε από πάνω ο γέροντας, και έκανε με δέος και με αφοσίωση έτσι και με προσήλωση και με μεγάλο σεβασμό, έκανε το σταυρό του και είπε τη μικρή του προσευχή: «Κύριε, ελέησε τη βρώση και την πόση των δούλων σου». Αυτό όμως έγινε αιτία τα παιδιά να το δουν και να γελάσουν. Τι να πούμε τώρα, μερικά παιδιά είναι λίγο άτακτα. Τον κορόιδεψαν λοιπόν τον γέροντα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά σηκώθηκε και ένας και πήγε και του είπε, λέει, παππού, για να σου πω, γιατί κάνεις το σταυρό σου όταν τρως? Και ξέρετε, του είπε ο γέροντας, αυτό να το θυμάστε. Του λέει, παιδάκι μου, κάνω το σταυρό μου για να μην μοιάζω με τα γουρουνάκια, τα οποία τα τρώνε, ποτέ δεν κάνουν το σταυρό τους. Ας κάνουμε λοιπόν και εμείς το σταυρό μας πριν φάμε και ας μην μας νοιάζει τι θα πούν οι άλλοι. Ας τους άλλους. Εκείνη την ώρα επικοινωνούμε το Θεό και είναι ιερή ώρα. Και έξω από την εκκλησία να κάνουμε το σταυρό μας και όταν τρώμε στο εστιατόριο να κάνουμε το σταυρό μας και να μην ντρεπόμαστε τους ανθρώπους. Αυτοί πρέπει να ντρέπονται που δεν κάνουν το σταυρό τους. Γιατί όταν κάνεις το σταυρό σου, τι λες εκείνη την ώρα? Θεέ μου, σε ευχαριστώ για αυτό που μου προσφέρεις. Διότι όλα του Θεού, δεν είπαμε προηγουμένως, όταν πιάσει ανομβρία, τη μάθαμε τη λέξη σήμερα, ανομβρία. Όταν πιάσει ανομβρία και δεν βρέξει, δεν θα φάμε. Σήμερα ίσως βρούμε κάτι να φάμε γιατί τα κάνουμε εισαγωγή από έξω. Τα παλιά χρόνια όμως τι να τρώγανε οι έρημοι άνθρωποι όταν έπιανε ανομβρία και δεν έβρεχε και δεν γινόντουσαν τα φυτά, δεν γινόντουσαν τα λαχανικά, δεν γινόντουσαν τα σιτηρά. Τι να τρώγανε? Ήτανε μεγάλο κλάμα και οδυρμός όταν δεν έβρεχε στα παλιά χρόνια. Αλλά και σήμερα πέφτει η οικονομία μιας χώρας. Αν δεν βρέξει στη χώρα αυτή ένα ολόκληρο χρόνο, αυτή η χώρα σχεδόν καταστρέφεται οικονομικά. Διότι πρέπει όλα τα αγαθά να τα κάνει εισαγωγή από το εξωτερικό. Έτσι. Αυτή λοιπόν ήταν η ιστορία μας με τον
γέροντα, ο οποίος τους είπε ότι κάνω το σταυρό μου για να μην μοιάζω παιδάκια μου με τα γουρουνάκια. Και τώρα, να πούμε μια ιστορία με τον Αλέξανδρο. Είχαμε πει σε κάποια προηγούμενη εκπομπή μας τον Αλέξανδρο και τον Διογέννη. Το θυμάσαι αυτή την ιστορία. Λοιπόν, τα έχουμε αυτά σε DVD, σε βιντεοκασέτες, DVD, ξέρετε τα δισκάκια αυτά που βγαίνουν τώρα, και έχουμε τρεις εκπομπές σε κάθε ένα από αυτά. Οπότε θα μπορούν όποιο παιδί θέλει να ακούσει τις ιστορίες, να ζητήσει, είναι πάρα πολύ φτηνή η τιμή, επίτηδες στα DVD αυτά, τα τρίωρα, ούτως ώστε να δει και να ακούσει τις ιστορίες και τις εκπομπές μας. Αλλά δεν πειράζει, και από εδώ να ακούει, καλά είναι. Μας είπε λοιπόν ο Κύριος, θα πούμε για τον Αλέξανδρο, δεν το ξεχνάω. Μας είπε ο Κύριος ότι είμαι το φως του κόσμου. Έτσι δεν αρχίσαμε στην εκπομπή μας. Γιατί το είπα όμως? Το είπα για να σας πω μια άλλη ιστορία με κάποιον ο οποίος, ή μάλλον ας αρχίσουμε αλλιώς. Σε ένα χωριό δεν είχαν φως και το βράδυ βλέπανε μόνο με κεριά και με λαμπάδες. Αυτή είναι η λαμπάδα της Αναστάσεως. Θα πρέπει να την έχουμε πάντοτε αναμένη. Μέσα στην ψυχή μας, μέσα στην καρδιά μας, θα έχουμε τη λαμπάδα της Αναστάσεως αναμένη, παιδιά. Γι' αυτό την ανάβουμε και εδώ, για να τη βλέπετε και να μην ξεχνάμε ότι μέσα μας την πίστη και την αγάπη προς τον Θεό και την Ανάσταση του Χριστού πρέπει να την έχουμε αναμένη όπως μια λαμπάδα. Και αυτό είναι το ωραιότερο και το μεγαλύτερο πράγμα. Διότι όταν καίει μέσα μας το φως της Αναστάσεως, τότε πάντοτε είμαστε θερμοί και πάντοτε μπορούμε ανά πάσα στιγμή να παίρνουμε δύναμη από τον Κύριο, είτε για τις εξετάσεις μας, είτε για τα προβλήματα που θα μας τύχουν στη ζωή. Θα κρατιόμαστε από αυτή την πίστη της Αναστάσεως, από τη λαμπάδα της Αναστάσεως, η οποία θα καίει πάντοτε μέσα στις ψυχές μας. Ο Κύριος λοιπόν είναι το φως του κόσμου. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που μισούν το φως. Δυστυχώς. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι οι άνθρωποι του σκότους. Τους αρέσει να ζουν στο σκοτάδι. Γιατί? Γιατί? Διότι τα έργα τους δεν θέλουν να φαίνονται στο φως. Δεν είναι τόσο καλά και επενετά από τους άλλους. Όπως οι κλέφτες δεν θέλουν το φως. Διότι μόνο τη νύχτα στο σκοτάδι, εκτός από τους ληστές που πήγαιναν με όπλα στις τράπεζες, οι άλλοι κλέφτες δρούν μέσα στο σκοτάδι. Θέλησε λοιπόν αυτό το χωριό να βάλει λάμπες. Στο παλιά χρόνια είχαν λάμπες με πετρέλαιο, με φυτίλι. Αλλά μάθανε ότι στα άλλα χωριά βάλανε λάμπες, να βάλουμε και εμείς λάμπες. Τι είναι αυτές οι λάμπες, τις ξέρουμε όλοι, τότε δεν τις ξέραμε. Λοιπόν, βάλανε λάμπες, βάλανε τις εγκαταστάσεις, φέρανε τους μαστόρους οι οποίοι κάνανε τις εγκαταστάσεις, να βάλουν τις κολόνες, όλα αυτά κλπ. Και το βράδυ είχαν αποφασίσει να κάνουν ένα πανηγύρι. Είχαν σφάξει ένα κατσίκι, πολλά κατσίκια και αρνάκια, και τα είχαν ψήσει για να τα φάνε και να πανηγυρίσουν πιο. Το φως που θα έβλεπαν το βράδυ. Ήρθε λοιπόν η στιγμή που ο Δήμαρχος μαζί με όλους επισήμως πάτησε κάτω το διακόπτη και όλο το χωριό φωτίστηκε με τις λάμπες εκείνες. Το τι χαρά κάναν οι κάτοικοι του χωριού δεν λέγεται. Για πρώτη φορά βλέπανε φως στο χωριό τους. Αλλά δεν κράτησε πολύ η χαρά τους. Την άλλη μέρα το πρωί σηκωθήκανε και τι να δούμε? Οι λάμπες όλες σπασμένες. Βρε, τι έγινε εδώ, γιατί μας σπάσανε τις λάμπες, τόση χαρά χτες και σήμερα να μην έχουμε λάμπες? Ψάχνοντας πράχνος ανακαλύψανε ποιος έσπασε τις λάμπες. Ποιος ήταν, λέτε? Ήτανε ο κλεφτοκοτάς του χωριού. Αυτός δεν του άρεσε που φωτίστηκε το χωριό, γιατί πώς θα έκλεβε με τόσο φως που είχαν οι λάμπες στις κότες? Λοιπόν, τώρα θα πούμε κάτι άλλο που έκανα ένα παιδάκι, δεν ξεχνάμε τον Αλέξανδρο, που έκανε ένα παιδάκι και έκανε τον μπαμπά του να σταματήσει να βλαστημάει. Προσέξτε παρακαλώ αυτή την ιστορία, παιδιά μου, γιατί αυτή η ιστορία είναι πολύ σπουδαία και δείχνει ένα παιδάκι φωτισμένο από το Θεό πραγματικά.
Ένας πατέρας ήταν ευλάστημος. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να βλαστημάς το Θεό. Δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία ότι χτύπησα το χέρι με το σφυρί ή οτιδήποτε τέτοια πράγματα. Ο βλάστημος είναι χειρότερος από τον Σατανά, γιατί ο Σατανάς δεν βλαστημάει το Θεό. Και δυστυχώς ο πατέρας του παιδιού αυτού βλαστημούσε τα θεία. Βλαστημούσε. Τι να κάνει, το παιδί στεναχωριότανε όταν ο πατέρας του νευρίαζε και βλαστημούσε. Νευρίαζε και το παιδάκι πάρα πολύ και δεν μπορούσε. Και τόσο καλό και ευλαβέστανε το παιδάκι αυτό που αισθανόταν μεγάλη θλίψη όταν άκουγε τον πατέρα του να βλαστημάει. Καθίσανε λοιπόν μια μέρα στο τραπέζι να φάνε και το παιδάκι άρχισε, σταμάτησε να τρώει και λυπημένο καθόταν και δεν μίλαγε. Του λέει η μάνα του, του λέει ο πατέρα του, παιδί μου τι έχεις, άρρωστο είσαι, γιατί δεν θες να φας? Λέει δεν πεινάω, δεν θα φάω. Βρε φάε, καλά μην τρως. Την άλλη μέρα το ίδιο. Παιδάκι μου φάε, δεν τρώω. Παιδάκι μου φάε, δεν τρώω. Την τρίτη μέρα το ίδιο. Πέρασε 4-5 μέρες και το παιδάκι είχε αρχίσει να κυτρινίζει. Είχε αρχίσει να μαραίνεται. Ούτε έτρωγε, ούτε έπινε. Και δεν έλεγε τι έχει στους γονείς του. Τότε ο πατέρας του παρακάλεσε, το χιλιοπαρακάλεσε και του λέει πες μου τι έχεις και γιατί δεν τρως, γιατί έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Να φωνάξουμε τον γιατρό. Μπαμπά δεν τρώω, του λέει, γιατί εσύ βλαστημάς. Όταν τ' άκουσε ο άνθρωπος αυτός, κοίταξε καλά καλά το παιδάκι στα μάτια και του είπε παιδί μου, φάε και εγώ δεν θα ξαναβλαστημίσω. Και έτσι το παιδάκι, αυτό το μικρό, έκοψε τη βλαστήμια στον πατέρα του. Είδατε πόσο σπουδαίο είναι όταν ένα παιδάκι είναι φωτισμένο από το Θεό και πόσα μπορεί να καταφέρει. Εκείνα που δεν καταφέραν οι άλλοι, η γυναίκα του, οι φίλοι του, η οικογένειά του, το περιβάλλον του, το κατάφερε το παιδάκι κάνοντας απεργία πείνας. Αχ, πέρασε η ώρα. Αλλά θα πάρουμε τα 5 λεπτά. 7 λεπτά. Θα πούμε τώρα στον Αλέξανδρο. Ο Αλέξανδρος λοιπόν, ξέρετε πόσο γενναίος ήταν ο Αλέξανδρος. Ο Αλέξανδρος, παιδιά, νομίζω το είπαμε και άλλη φορά, ήταν μια φοβερή φυσιογνωμία ανθρώπου. Δεν είναι όπως τον περιγράφουν τα έργα, τα αμερικάνικα. Όχι. Ο Αλέξανδρος δεν ήταν μόνο γενναίος πολεμιστής, ήταν και φιλότιμος άνθρωπος. Ήταν και άνθρωπος ο οποίος πίστευε στο Θεό. Βέβαια ο Αλέξανδρος δεν ήξερε τον Χριστό, γιατί ο Αλέξανδρος είναι προ-Χριστού. Αλλά αν ήταν τον καιρό του χριστιανισμού, ο Αλέξανδρος ήταν σαν τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, που ήταν αρχιστράτηγος, βασιλιάς και πιστός στον Χριστό. Γιατί το λέω αυτό? Διότι είχε τα ιδανικά ο Αλέξανδρος, είχε αυτά τα πράγματα που πρέπει να έχει ένας χριστιανός, σε μεγάλο βαθμό αναπτυγμένα. Ήτανε δίκαιος, ήτανε σόφρον, ήτανε γκρατής, ήτανε σοφός, διάβαζε, είχε μαθητές, είχε δασκάλους που να πούμε, μεγάλους σοφούς. Από τους μεγαλύτερους σοφούς της αρχαιότητας ήταν ο Αριστοτέλης. Λοιπόν, να πούμε κάτι. Ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν άνθρωπος που τον έστειλε ο Θεός για να διαδοθεί η ελληνική γλώσσα σε όλη την ανθρωπότητα. Και ξέρετε γιατί? Γιατί το σχέδιο του Θεού ήταν όταν κατέβει ο ίδιος στη γη και πει την απόλυτη αλήθεια σε όλους τους ανθρώπους, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είπε την τέλεια αλήθεια, την πραγματικότητα. Όποιος δεν τον πιστεύει δεν είναι αληθινός. Μόνο εκείνος που πιστεύει το Χριστό είναι αληθινός και ξέρει τι συμβαίνει σε αυτόν τον κόσμο. Και ξέρει και τι θα πει το υπερπέραν. Και ξέρει τι θα πει η νόμη της ζωής. Διότι ο Χριστός έδωσε τη διδασκαλία στον άνθρωπο, την τέλεια διδασκαλία. Το σχέδιο λοιπόν του Θεού ήταν να πάει ο Αλέξανδρος μέχρι τον κόσμο το γνωστό, γιατί τότε δεν υπήρχε Αμερική, έτσι. Οι άνθρωποι ήταν περιορισμένοι γύρω από τον Εφράτη. Οι άνθρωποι ήταν γύρω στη Μεσόγειο και λίγο προς τη Ρωσία από εδώ. Στη Βόρειο Ευρώπη,
Στην Αφρική, στα παράλια της Αφρικής ήταν. Γιατί εγώ Νότια Αφρική δεν ξέρουμε αν υπήρχαν τότε άνθρωποι. Ίσως υπήρχαν λίγοι, αλλά οι περισσότεροι ήταν στη Βόρεια Αφρική, στην Αίγυπτο, στη Λιβύη. Αυτά τα μέρη υπήρχαν τότε την εποχή του Αλεξάνδρου, έτσι. Σε όλα λοιπόν τα γνωστά μέρη και οι Ινδίες υπήρχαν μέχρι τις Ινδίες. Λοιπόν, το έκανε αυτό ο Θεός για να εξαπλωθεί η ελληνική γλώσσα, η οποία είναι μια γλώσσα πάρα πολύ επιστημονική και τέλεια αρθρωτικά, να το πούμε τώρα έτσι απλά, είναι μια γλώσσα η οποία μπορεί να έχει μέσα τη σοφία, να κάνει συλλογισμούς σοφούς και τέλειους με τη γλώσσα αυτή. Και δυστυχώς δεν την ξέρουμε καλά εμείς οι Έλληνες. Είναι άλλο θέμα αυτό. Λοιπόν, για να διαδώσει το Ευαγγέλιο με την ελληνική γλώσσα, διότι η ελληνική γλώσσα μπορούσε να περιγράψει όχι μόνο τις χοντρές έννοιες που τις περιγράφουν όλες οι λέξεις, αλλά και πολύ λεπτές και ευαίσθητες έννοιες, τις οποίες οι άλλες γλώσσες δεν μπορούσαν να περιγράψουν. Αλλά δεν μου λέτε, δεν ήταν και δίκιο, όταν οι Πέρσες είχαν έρθει τρεις φορές εδώ και μας είχαν κατακάψει και μας είχαν κατασκοτώσει, δεν ήταν και δίκαιο να πάει κάποιος εκεί πέρα να τους συμμορφώσει? Και στο κάτω-κάτω, αν δεν ήταν ο Αλέξανδρος, μπορεί να είχαν έρθει και τέταρτη φορά οι Πέρσες και να μας κατακτούσαν. Να μας σκότωναν τελείως. Δεν ξέρουμε τι μπορούσε να έχει γίνει. Ποιος μπορεί να φανταστεί τι μπορεί να έχει γίνει αν δεν υπήρχε ο Αλέξανδρος, ο οποίος όχι μόνο τους έκοψε τη φορά, αλλά τους έκοψε το κεφάλι της βασιλείας τους. Τους έκοψε τη ρίζα. Τους εξαφάνισε τους Πέρσες για εκείνο το χρονικό διάστημα. Τους υπέταξε. Δεν ξέρω, κάνανε τόσο θρασείς και επιθετικές από τότε κινήσεις οι Πέρσες μέχρι σήμερα. Δεν μπορέσανε ποτέ πια να γίνουν κοσμοκράτορες. Εμείς όμως γίναμε δύο φορές κοσμοκράτορες. Μία με τον Μέγα Αλέξανδρο προ Χριστού και μία με τον Μέγα Κωνσταντίνο. Η ιστορία δεν ξέρει γιατί τους λέει Μέγας Κωνσταντίνος, Μέγας Αλέξανδρος. Ξέρει η ιστορία. Αλλά οι εχθροί της Ελλάδος ούτε τον Μέγα Αλέξανδρο τον θέλουν να είναι σπουδαίος, ούτε τον Μέγα Κωνσταντίνο τον θέλουν να είναι σπουδαίος. Αλλά δεν μπορούν να παραποιήσουν την ιστορία. Ας ανοίξουν τα ματάκια τους να δουν τους ιστορικούς τι γράφουν για αυτά τα μεγάλα αναστήματα και για τον Μέγα Αλέξανδρο, ο οποίος είπε, παιδιά, ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε ίσοι. Για μένα δεν υπάρχει Έλληνας και ξένος, είπε ο Μέγας Αλέξανδρος. Ο καλός ξένος είναι για μένα Έλληνας. Και ο κακός Έλληνας είναι για μένα ξένος. Βάροβαρο το λέγανε τότε, ας πούμε ξένος. Αλλά τώρα, ο Αλέξανδρος μια μέρα, ξέρετε πόσο ηρωικός ήταν, όταν δίψαγε όλο το στράτευμα αυτού του πήγανε μέσα στο κράνος νερό, ένα λίτρο νερό να πιει για να ξεδιψάσει και το έχισε, διότι λέει εγώ δεν πίνω νερό όταν όλοι οι στρατιώτες μου διψάνε ή όλοι μαζί θα πιούμε νερό ή κανένας. Τέτοιος λοιπόν σπουδαίος άντρας ήταν ανάστημα ο Αλέξανδρος. Αυτός λοιπόν ο γενναίος μαχητής, αυτό το κρυάρι που λέει όταν περιγράφει ο προφήτης Δανιήλ, τον περιγράφει το Μέγα Αλέξανδρο. Σαν να τον έχει δει κινηματογράφο. Ποιος του το έδωσε? Ο Θεός του το έδωσε το όραμα. Και λέει, ο βασιλιάς, ο Έλλην βασιλιάς εκδυσμών, ο βασιλεύς των εγών, έτσι λέγανε τότε την Ελλάδα εδώ, ο οποίος έχει, λέει, δύο κέρατα. Και του οποίου, έχει ένα κέρας, ένα κέρατο μεγάλο, ήταν μονοκέρατος. Και του οποίου το κέρας θα χωριστεί σε τέσσερα κομμάτια. Ήταν τα τέσσερα βασίλεια που μόλις πέθανε ο Αλέξανδρος, μοιραστήκανε στους επιγόνους του Αλεξάνδρου, όχι όμως κατά σάρκα, δεν είχε παιδιά ο Αλέξανδρος. Λοιπόν, αυτά λοιπόν, σαν εισαγωγή, μακρηγορήσαμε τώρα, μας πήρε και η ώρα, καλά να πάθουμε. Λοιπόν, έβλεπε λέει έναν στρατιώτη ο οποίος τον είχε παρατηρήσει 2-3 φορές, όλο κρυβότανε. Δεν πολέμαγε αυτός καθόλου. Όλοι οι άλλοι πολεμάγανε, αυτός λούφαζε. Είτε καμιά τρύπα έβρισκε και έμπαινε, είτε σε κάνα δέρντρο σκαλφάλωνε, είτε πίσω από κάποιους άλλους που πολεμάγανε κρυβότανε και δεν πολέμαγε καθόλου. Μία, δύο, τρεις, λέει κάτσε να δεις. Αναφορά στο στρατό. Φωνάχτε μου λέει τον Αλέξανδρο. Έρχεται ο Αλέξανδρος, τον επέρνει λίγο παράμερα για να μην τον προσβάλλει, γιατί ήταν και άνθρωπος έτσι ωραίος ο Αλέξανδρος, πάρα πολύ ωραίος. Έλα σου πω, του λέει Αλέξανδρος. Άκουσε να σου πω, του λέει. Ή θα αλλάξεις τακτική και θα πολεμάς και θα είσαι γενναίος και όχι δηλός, ή αλλιώς να αλλάξεις όνομα. Διότι δεν μπορείς να έχεις το ίδιο όνομα με μένα, ναι. Κατάλαβες, Αλέξανδρε? Ή αλλάζεις όνομα ή θα γίνεις γενναίος και θα πολεμάς και εσύ όπως πολεμάμε όλοι.
Αυτό λοιπόν ήταν με τον Μέγα Αλέξανδρο. Αλλά, όπως είπαμε, η ώρα μας πέρασε και θα συνεχίσουμε σε μια άλλη εκπομπή. Αν μας δίνει ο καιρός, ο Θεός, χρόνο και θέλει ο Θεός, θα κάνουμε κι άλλη εκπομπή για τα παιδιά. Θα κάνουμε μια σειρά από 10 εκπομπές για τα παιδιά. Αν μπορέσουμε να την κάνουμε και αν μας επιτρέπει, λέμε ο Θεός, γιατί όλα από αυτόν τα περιμένουμε, από τον Κύριο της δόξης. Και ποιος είναι ο Κύριος της δόξης? Ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός. Αυτόν πιστεύουμε, αυτόν προσκυνούμε εμείς οι Ορθόδοξοι και δεν δεχόμαστε από κανέναν άλλον, είτε ψευδομάρτυρα του Ιεχωβά, είτε οποιοδήποτε αιρετικό, να μας κάνει νουθεσίες για το τι είναι η δική μας η πίστη. Η Ορθόδοξη πίστη είναι σαν το μάτι που δεν δέχεται ούτε το παραμικρό σκουπιδάκι. Γι' αυτό λοιπόν να είμαστε Ορθόδοξοι, να είμαστε πιστοί και να έχουμε τη λαμπάδα της Αναστάσεως μέσα στην καρδιά μας, πάντοτε αναμένει. Γεια σας παιδιά, χαίρετε εν Κυρίω.